Είμαστε στο Ντος Γκαρδένιας, που φέρνει και λίγο από Κούβα και φέρνει και λίγο από Τσέ, γιατί είσαι στρατηγός. Μου βάλαν και καπελάκι. Τα διαβάζεις τα σχόλια αυτά. Εννοείται. Αλήθεια. Λατρεύω τους Twitter-άδες. Έχουν συγκλονιστικό χιούμορ. Και οι τύποι που χτίζουν όλα αυτά τα βιντεάκια που ξαφνικά εγώ είμαι και χορεύω παντού σε όλο το διαδίκτυο τα πάντα. Να είστε καλά, παιδιά. Τόσο χορό δεν έχω ρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Στο σπίτι, ποιος έχει τον έλεγχο? Σαν οικογένεια, είμαστε ομάδα. Είμαστε η ομάδα Καρύδης. Και μια ομάδα, okay, χρειάζεται έναν αρχηγό. Ο αρχηγός είναι ο Βασίλης. Για μένα, ο φεμινισμός δεν σημαίνει ποτέ ότι παίρνεις τη θέση του άντρα. Η οικογένεια με τον Βασίλη γίναμε από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε. Γιατί το ένιωσα και το ένιωσε και ο ίδιος. Στην πρώτη γένα μου, χωρίς να είμαστε παντρεμένοι, εκπεπιθύσεως γιατί δεν θεωρούσαμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να παντρευτούμε, ξαφνικά στο νοσοκομείο έπρεπε να πάρουμε τηλέφωνο τον αδερφό μου να έρθει, να υπογράψει αυτός, γιατί ξαφνικά ο σύντροφός μου δεν έχει δικαίωμα. Έξαλλη μου, να είπα. Δεν με βγάλεις εμένα κακή εικόνα επειδή εσύ έχεις ανασφάλεις. Άκουμε λίγο. Εγώ έχω ανασφάλεια. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ πέρα του φέρα στην Ξανθούλα, μίλησα και είπα τη γνώμη μου αυτό που έγινε στο πλατό. Καλά κάνονται και ξεμαλιάζονται. Δηλαδή, ποια είμαι εγώ να του πω να μην ξεμαλιαστούν? Τι θα κάνανε μέσα σε ένα σπίτι τόσα κορίτσια? Υπάρχει και περίοδο. Τα κορίτσια του Next Model είναι γυναίκες. Δεν είναι παιδάκια. Υπάρχουν επεισόδια που συνειδητοποιώ τι έχει γίνει στο σπίτι και γιατί μου ήρθαν έτσι. Και δεν βγάλαν τη φωτογραφία και έχω γίνει έξαλλη στο καναπέ μου. Είμαι, γι' αυτό δεν κάνανε ωραία φωτογράφηση. Όταν υπήρξες μοντέλος. Α, αυτό πάλι να το διευκρινίσουμε. Σε αυτές τις πασαρέλες, εγώ είμαι πίσω και ντύνω. Και επειδή το σώμα μου εξυπηρετούσε, έμπαινε και στη διαδικασία, ωραία, θα βάλουμε και αυτό το outfit στη Ζενεβιέβ. Και περπάταγα. Δεν έχω κάνει φωτογραφίσεις. Δεν ήταν ότι ήμουν μοντέλο, δεν έχω βγάλει λεφτά σαν μοντέλος. Ενδυματολόγος ήμουνα, μοντέλος, φαντάσου, άντρας. Επειδή τυχαίνει να είμαι 1,78 και ιδιαίτερα αδύνατη, μόνο στις εγκυμοσύνες μου υποθρώνα και καλά έκανα. Πήρες κλάσεις. 40 στη Ροζαλία, 35 στο Μιχάλη. Και ήταν τέλεια. Γιατί τρώω τα πάντα, ειδικά πατσάκια, κεφαλάκι που δεν φάγανε. Δεν τρώνε μαγειρίτσα, δηλαδή είχα πάθει σοκ. Πού έχουν μεγαλώσει? Εγώ περίμενα το παππού μου να μου φτιάξει κεφαλάκι για να τσακωθώ με τον αδερφό μου ποιος θα φάει το περισσότερο μυαλό. Επειδή είσαι καθηγήτρια. Το πρώτο διάστημα με μισούνε. Τι είναι τύπου, σε παρακαλώ φύγε από πάνω μου. Αυτό κρατάει ένα μήνα. Μετά το μήνα είμαστε κολλητοί. Εδώ όταν είχα μακριά μαλλιά τους έκανα. Το έχεις δει αυτό το θρίλερ? Ναι. Με την κουρτίνα. Ναι, ναι, ναι. Καθόντουσαν πάνω από τις ραπτομηχανές και έβαζα τα μαλλιά μου έτσι και τσκουμπού. Ήθελες από μικρούλα να ακολουθήσεις αυτό το κλάδο? Δεν είχα ιδέα από μόδα. Φλατ παπούτσια. Δεν ήξερα πώς να βάφομαι, δεν ήξερα τίποτα. Και τα έμαθα κατά την πορεία γιατί το λάτρεψα. Με το που γνώρισα τον Νικόλα τον Γεωργίου άλλαξε όλη μου ζωή. Μάλιστα. Από πού...